Παραδοσιακοί ρυθμοί και ήχοι από κάθε γωνιά της Μαγνησίας και του Ελληνισμού κυριάρχησαν στο χορευτικό αντάμωμα που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 40 χορευτικών συγκροτημάτων στον πράβιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Κωνσταντίνου στην παραλία του Βόλου. Το πρώτο αντάμωμα χορευτικών συλλόγων πλαισίωσε με παραδοσιακό χρώμα τη φετινή πανήγυρη του Αγίου Κωνσταντίνου και διοργανώθηκε από τη Μαγνή των Κυβωτών της Μητρόπολης Δημητριάδος με την προοπτική να αποτελέσει θεσμό. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των χορευτικών ομάδων και η επίτευξη καλύτερης επικοινωνίας των ανθρώπων που ασχολούνται με την παράδοση, τον πολιτισμό και το χορό, ιδιαίτερα μέσα στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που ζούμε. Έχουμε αυτή τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στο προάβλιο του Ιερού μας Ναού το πρώτο παραδοσιακό αντάμωμα χορευτικών συλλόγων, όλων δηλαδή αυτών των συλλόγων που ασχολούνται με την ελληνική παράδοση και που μαθαίνουν από γενιά σε γενιά τους παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Είναι μια μεγάλη συμμετοχή, μαζική συμμετοχή, σχεδόν σύσσωμεων των πολιτιστικών και χορευτικών συλλόγων, 40 και πλέον αυτή τη στιγμή χορεύουν έξω και θα τελειώσει αυτή η υπέροχη βραδιά με τη συμμετοχή όλου του κόσμου σε ένα παραδοσιακό πανηγύρι το οποίο διοργανώνουν οι Μητρόπολοι μας μέσω του πολιτιστικού της φορέα της Μαγνή των Κιβωτού στα πλαίσια του εορτασμού, όπως προείπα, της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου. Είναι, ξέρετε, η περίοδος τέτοια που, αν μη τι άλλο, ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αυτό θέλουμε να επιτύχουμε μέσω της Μητρόπολης, μέσω του πολιτιστικού της φορέα της Μαγνή των Κιβωτού. Αυτό είναι και η επιθυμία του Σεβασμιωτάτου. Ο καθένας, όσο μπορεί, όπως μπορεί, να προσφέρει αυτό το οποίο μπορεί και θέλει και έχει διδαχθεί. Χορευτές από όλη τη Μαγνησία συναντήθηκαν σε τρία σημεία του Βόλου, στο πνευματικό κέντρο της Μητρόπολης, στον αύριο χώρο του Αγίου Νικολάου και στην είσοδο του λιμανιού, ενώ μετά όλες οι ομάδες συγκεντρώθηκαν μπροστά από την Τράπεζα της Ελλάδος και διένυσαν την παραλία χορεύοντας και δημιουργώντας μια πανδεσία χρωμάτων και ήχων, φτάνοντας μέχρι τον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Στον προαύλιο χώρο του Αγίου Κωνσταντίνου ακολούθησε χορευτικό πρόγραμμα στο οποίο παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί από τα νησιά, τη Μακεδονία, τη Μικρά Ασία, την Κρήτη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τον Πόντο, την Ανατολική Ρωμαιλία και το Πύλιο.